συνάντηση του Κινέζου με τον Πούτιν. Ελπίζω τον Πούτιν τον κανονικό, όχι σωσία του, αλλά δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Στη συνάντηση αυτή δεν διάβασα οικονομικά διατάφτα. Στη συνάντηση αυτή διάβασα μια αιωρούμενη απειλή, την οποία μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Κινέζος κρατούσε μια απόσταση, ο Ρώσος, ο Μεντβέντεφ, οι υπόλοιποι έβγαλαν πάλι έξω τα σπαθιά από τα ζωνάδια. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις άποψη για τις πολεμικές τους, τις μαχητικές δυνατότητες Κίνας και Ρωσίας, η διαφορά τους είναι μεγάλη? Ή μήπως στο κινέζικο προστάσιο και στο ρωσικό υπάρχουν και εργαλεία τα οποία μας είναι εντελώς άγνωστα? Δεν μιλάω για το πυρηνικό προστάσιο. Σ' ακούω. Ναι, κοίτα Ανδρέα, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ μελετώ την Κίνα πάρα πολύ στενά. Το 2013 είχα γράψει και τη μόνη μελέτη που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι η στρατιωτική άνοδος Κίνας. Κυκλοφορεί τότε στο εκδότης της Λιβάνη. Η Κίνα είναι μια ιδιόρυφη περίπτωση. Σίγουρα έχει αναπτύξει πάρα πολύ το συμβατικό της οπλοστάσιο. Το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ. Αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό στον πλανήτη. Έχει αφήσει πίσω τους Αμερικάνους. Δεν είναι το ισχυρότερο ναυτικό. Το ισχυρότερο παραμένει με διαφορά το αμερικάνικο ναυτικό και είναι το μόνο ναυτικό που κυριαρχεί στους ωκεανούς, να το πούμε έτσι. Αλλά γιατί παραμένει το αμερικάνικο? Έχει πολύ, να το πούμε έτσι, πολύ μεγαλύτερο, μπορεί να συγκεντρώσει μεγαλύτερο όγκο πυρός. Τα αεροπλανοφόρα τα αμερικάνικα είναι 11 υπεραεροπλανοφόρα, super carriers, που μεταφέρουν κυριολεκτικά καθένα από αυτά μια πλωτή πολιτεία και μεταφέρει μια μεγάλη αεροπορική δύναμη. Τα πυρηνικά υποβρύχια, τα αμερικάνικα, οι πύραυλοι, τα συστήματα παραμένουν σημαντικά ανώτερα από τα κινέζικα. Ωστόσο, η τάση είναι υπέρ των Κινέζων. Για τον απλούστατο λόγο ότι παράγουν πλοία με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πολύ πιο γρήγορους από ό,τι παράγουν οι Αμερικανοί, και συνεχώς βελτιώνουν τα συστήματά τους. Τα Type 52 σε, ας πούμε, τα αντιτορπιλικά ή τα Type 54 είναι πάρα πολύ ισχυρά πλοία και συνεχώς βελτιώνονται. Το ίδιο και η αεροπορία τους. Η αεροπορία τους έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν πάνω από 600 μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας γενεάς. Παρόλο που μπήκανε στην πέμπτη γενεά πολύ πιο αργά από ό,τι μπήκανε οι Ρώσοι, ας πούμε, με το Σουκόι 57, που βγήκε από το πρόγραμμα το ΠΑΚΦΑ. Τώρα το καινούριο, το κινέζικο, το J20, που πρωτοπαρουσιάστηκε, αν θυμάμαι καλά, το 2011, είναι πάνω από 150 αεροπλάνα αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία. Έχουν όμως ακόμη κενά. Δηλαδή, πέρυσι άρχισαν να τοποθετούν κινέζικης κατασκευής κινητήρες και σε αυτά τα αεροσκάφη, τα τελευταίας γενεάς. Μέχρι πρότινος είχαν ρωσικούς, αν θυμάμαι καλά. Αυτό πρέπει να έχει τους RD-33. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, σε αυτά στράφηκε και ο Νταγίπ. Σε κινέζικα. Σε κινέζικα. Δεν νομίζω να έχει στραφεί σε κινέζικα αεροπλάνα. Όχι, η κουβέντα ήτανε, ναι, η απειλή μάλλον του Αξάρ ήταν ότι έχουμε, λέει, μπορεί, λέει, να μας στερείτε τα F-35, αλλά έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν οπλικά συστήματα πέμπτης γενεάς. Και εκεί αναφέρθηκε στην Κίνα. Μακάρι να κάνουν άλλη μια τέτοια παρασπονδία, να το πούμε έτσι, οι Τούρκοι. Στο παρελθόν οι Τούρκοι, πριν πάρουν τα S400, είχαν σκοπό να αγοράσουν, σχεδόν το είχαν κλείσει, να πάρουν το σύστημα το FD2000, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κινέζικο αντίγραφο του S300 του PMU2. Δεν το πήρανε τελικά κατόπιν αμερικανικών πιέσεων. Μετά κάνανε το άλμα, να το πούμε έτσι, και προχώρησαν στο S400. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Τέλος πάντων, η κινέζικη τεχνολογία συνεχώς βελτιώνεται στο συμβατικό τομέα, παραμένει όμως πίσω από την αμερικάνικη σημαντικά. Το μεγάλο, όχι ατού, αλλά το μεγάλο ερωτηματικό για την Κίνα είναι κατά πόσο τα συστήματα αυτά των ασύμετρων πολεμικών τεχνολογιών είναι αποτελεσματικά. Που αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τους Αμερικάνους. Και τι εννοώ, αυτά είναι οι Κινέζοι ακριβώς γιατί θέλανε να αναπτύξουν μια δύναμη ικανή να καλύψει με μια ομπρέλα απόλυτης ισχύως την νότιο και Συνική θάλασσα και την ανατολική Συνική θάλασσα. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ανέπτυξαν ικανότητες που οι Αμερικανοί ειδικοί τις αναφέρουν με το αρκτικό λέξο HIT. HIT είναι high end asymmetrical threats. Ασύμετρες απειλές υψηλής τεχνολογίας όμως. Το πρώτο κομμάτι αυτών των τεχνολογιών ήταν αντιπλοϊκή βαλιστική πύραυλη, δηλαδή τροποποιημένη βαλιστική πύραυλη, και ο πρώτος από αυτούς ήταν ο περιβόητος ο Dongfeng 21D, που είναι εξειδικευμένοι όμως ώστε να λειτουργούν μέσα σε δίκτυα, δηλαδή να παίρνουν στοιχεία από δορυφόρους, από μη επανδρομένα αεροχήματα, από ραντάρ, ειδικά ραντάρ που είναι over the horizon, δηλαδή το ηλεκτρομαγνητικό του σχήμα ακολουθεί την καμπυλότητα της γης και μπορούν να δουν στόχους σε μεγάλη απόσταση κλπ. Και να μπορούν να χτυπάνε τις ομάδες μάχης των αμερικανικών αεροπλανοφόρων. Υπήρχε εδώ η πρώτη αναφορά για αυτά τα όπλα σε δυτικές πηγές, σε ανοιχτές δυτικές πηγές, έγινε περίπου το 2006. Λοιπόν, για πολλά χρόνια υπήρχε μια τρομακτική συζήτηση κατά πόσο αυτά τα συστήματα είναι αποτελεσματικά. Από ό,τι φαίνεται, το αμερικάνικο ναυτικό έχει καταλήξει ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μετά βγήκανε και πιο βελτιωμένα. Βγήκανε οι Dongfeng 26, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτερο βεληνικές και πολύ πιο αποτελεσματικοί. Βγήκανε ρουκετοβόλα μεγάλου βεληνικούς και μια σειρά από άλλα. Και πλέον υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό αν αυτοί που λέμε hypersonic πύραυλοι cruise και αεροχήματα, δηλαδή συστήματα hypersonic είναι ότι κινείται με τουλάχιστον 5 φορές ταχύτητα του ήχου, όπως είναι το σύστημα ο Dongfeng 17, που είναι ένας πύραυλος πάνω στον οποίο τοποθετείται ένα τέτοιο σύστημα, το ανεβάζει σε μεγάλο ύψος και το αφήνει, και αυτό κινείται με πολλές φορές την ταχύτητα του ήχου, μπορούν να είναι όντως τόσο επικίνδυνα όσο λέγεται εναντίον και ομάδων μάχης αεροπλανοφόρων αλλά και στόχων στη στεριά, και πιθανώς και να μπορούν να κάνουν και στρατηγικό βομβαρδισμό ακριβίας σε μεγάλες αποστάσεις. Οι Αμερικανοί έχουν μείνει πίσω σε αυτά τα συστήματα. Πρώτοι είναι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Και οι Αμερικανοί δεν μείναν πίσω γιατί δεν είχαν τις τεχνολογίες. Οι Αμερικανοί ήταν οι πρώτοι που ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαν παρουσιάσει παρόμοια όπλα, αλλά μετά τα παράτησαν, γιατί πολύ απλά θεώρησαν ότι δεν τα χρειάζονται. Εγκλωβίστηκαν σε αυτό τον περιβόητο, τον παρανοϊκό πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, δηλαδή να το πούμε όσο πιο ομά γίνεται, κυνηγάγανε κατσαπλιάδες στα βουνά ας πούμε, που εκεί δεν χρειαζόσουν οι συστήματα υπερυψηλής τεχνολογίας, και υπέστη μια μεγάλη απομείωση η στρατιωτική τους, η συμβατική στρατιωτική τους ισχύ, και σήμερα το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος κατέχει τεχνολογίες σε αυτούς τους τομείς που μπορεί να είναι αυτά που λένε οι Αμερικανοί silver bullets, δηλαδή συστήματα ικανά να επιφέρουν δραματικά αποτελέσματα εναντίον του αντιπάλου. Αυτά τα πυραυλικά συστήματα, εν πάση περιπτώσει, υψηλών δυνατοτήτων είναι η αιχμή του δώρατος. Εδώ γίνεται ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν κάποια τέτοια όπλα, δηλαδή το περιβόητο Κινζάλ, που είναι ένας πύραυλος αεροεκτοξευόμενος, πολύ με hypersonic και αυτός βέβαια, υπερυψηλών δυνατοτήτων, ουσιαστικά είναι ένας αεροεκτοξευόμενος βαλιστικός πύραυλος βασισμένος πάνω στον περιβόητο Ισκαντέρ, ικανός να μπορεί να χτυπάει και στόχους επιφανείας αλλά και χερσαίους στόχους υψηλής προστασίας. Αυτά λειτουργήσαν, αλλά τα είδαμε να δουλεύουν, αλλά δεν είναι αυτά, ειδικά στην Ουκρανία, που είχαν το μεγάλο, έφεραν το αποφασιστικό αποτέλεσμα. Γιατί πολύ απλά, όπως είπαμε και πριν, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος χαμηλής τεχνολογίας. Χαμηλής τεχνολογίας και γίνεται από πολύ μικρές ομάδες. Δεν έχουμε δηλαδή τα υπερσυστήματα που μάχονται μεταξύ τους, μόνο μαχούνε. Βέβαια, αυτό που θεωρούσαμε ότι θα ήταν το μεγάλο ατού της Ρωσίας και της Κίνας, δηλαδή η ανάπτυξη αυτών φυσαλίδων αντιπρόσβαση και άρνηση περιοχής, δηλαδή θόλων αεράμινας ή θόλων που να μην μπορούν να μπουν πλοία επιφανείας, λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε εις βάρος των Ρώσων. Ένας από τους λόγους που οι Ρώσοι δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν την έτσι κι αλλιώς όχι τρομακτικά ισχυρή αεροπορία τους, οι Ρώσοι δεν είχαν δυνατότητες αεροπορικής κρούσης σαν αντίστοιχες των Αμερικανών. Και αυτό βασίζεται και στο πυροβολικό πάρα πολύ. Αλλά οι Ουκρανοί κατάφεραν και φτιάξαν τις δικές τους φυσαλίδες αντιπρόσβαση και άνηση περιοχής. Για παράδειγμα, είχαν κυριολεκτικά εκατοντάδες εκτοξευτές από S-300 αντιαεροπορικούς πυράβλους διαφόρων διαμορφώσεων και γενεών, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν μια εκπληκτική, πολυστρωματική αντιαεροπορική ασπίδα, και γι' αυτό δεν είδαμε τόσο πολύ τα αεροπλάνα να λειτουργούν. Η Ρωσία με την Κίνα λοιπόν έχουν πολύ ψηλή τεχνολογία σε κάποιους τομείς, αναμένεται να έχουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Για παράδειγμα, αυτό που είπαμε πριν, η τεχνητή νοημοσύνη. Στην τεχνητή νοημοσύνη οι Κινέζοι φαίνεται ότι ξεφεύγουν. Στους κβαντικούς υπολογιστές, στην τρισδιάστατη εκτύπωση, σε μια σειρά από τέτοιους τομείς φαίνεται ότι είναι πολύ μπροστά και θα παραμείνουν, και για λόγους αντικειμενικούς, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση στα μεγάλα δεδομένα, η πρόσβαση στα big data στην Κίνα είναι απεριόριστη, γιατί δεν υπάρχει κανενός είδους περιορισμός όπως υπάρχει ας πούμε στις δυτικές κοινωνίες. Επίσης δεν έχουν την κουλτούρα αυτή που είπαμε πριν, να φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε την εφαρμόζουν. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι σε μερικά χρόνια θα έχουν ξεπεράσει τη Δύση. Το μεγάλο θέμα ή το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς θα αντιδράσουν οι δυτικές δυνάμεις και κυρίως η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Το τεχνολογικό και επιστημονικό δυναμικό των Αμερικανών είναι τρομακτικό και αυτή τη στιγμή είναι εν υπνώση για μια σειρά από λόγους. Δεν έχει πάρει μπροστά ακόμη η βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας η αμερικάνικη, που θα μπορούσε να δώσει σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα αποτελέσματα. Οπότε είναι μεγάλο το ερωτηματικό τι θα γίνει στο μέλλον σε αυτούς τους τομείς, και ακόμη δεν ξέρουμε καν το πεδίο ανταγωνισμού. Δηλαδή είπε και ο Γιώργος πριν κάτι πολύ ενδιαφέροντα, η Δύση έχει εγκλωβιστεί στο κυνήγι μιας όχι απλώς ουτοπίας, εγώ θα έλεγα μιας ύβρεως, που είναι να δημιουργήσει τον μετάνθρωπο ή τον υπεράνθρωπο. Αυτό έχει και μια στρατιωτική διάσταση. Προσπαθούν όντως να φτιάξουν υπερανθρώπους. Βέβαια αυτό έτσι κι αλλιώς υπήρχε. Στα χρόνια ας πούμε του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί δίναν τεράστιες ποσότητες από αμφεταμίνες, το περιβόητο, το περβετίν, ας πούμε, στους στρατιώτες τους, για να είναι άφοβοι, να μην κουράζονται, να μην κάνουν, να μοιράνουν. Και οι σύμμαχοι είχαν βγάλει την περιβόητη Βεζενδρίνη, για παράδειγμα. Λοιπόν, ή μετά τον πόλεμο του Κόλπου, το δεύτερο πόλεμο του Κόλπου το 2003, η DARPA, η Υπηρεσία Προκειμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων του Πενταγώνου, που είναι η ατμομηχανή της Αμερικανικής Στρατιωτικής Έρευνας και Ανάπτυξης, επιχείρησε και νομίζω ότι συνεχίζει να επιχειρεί να φτιάξει τεχνολογίες, φάρμακα δηλαδή, τα οποία να επιτρέπουν στους στρατιώτες να μην κοιμούνται. Να μην κοιμούνται, χωρίς όμως να καταραίουν νευρολογικά, ας πούμε, να βλέπουν παρεστήσεις ή οτιδήποτε τέτοιο. Μελετάγαμε, ας πούμε. Πώς? Χωρίς να κατεβαίνει κάματος. Ακριβώς. Δηλαδή μελετούσαν τα αποδημητικά πουλιά, ας πούμε, μπορούσαν να μείνουν για εβδομάδα, ας πούμε, και πάνω. Πρέπει να δουν τι ουσίες παράγει ο οργανισμός τους κλπ. Και προσπαθούν όντως να παντρέψουν τον άνθρωπο με υψηλές τεχνολογίες, είτε περιφερειακές, είτε να ενσωματώσουν. Λοιπόν, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, άμα υπήρχε και σε διαφήμιση που κυκλοφορούσε περιοδικά, ήταν το όραμά μας για το μέλλον που έλεγε εκεί, η Raytheon ήταν αυτή η εταιρεία, που είχε έναν αόρατο στρατιώτη, ένα στρατιώτη με χαμελεόντιο καμουφλάζ, όπως ήταν ο εξωγήινος στη σειρά των ταινιών του Predator, ας πούμε. Αυτά υπήρχαν και υπάρχουν. Λοιπόν, το θέμα όμως το μεγάλο είναι με τι κόστος τα κάνεις όλα αυτά. Δηλαδή, όχι μόνο ο κόστος χρηματικό, αλλά και τι τεχνολογίες δεσμεύεις για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και τελικά, εδώ είναι και αυτό που είπα πριν, ότι θα γίνει ένα μεγάλο κονταροχτύπημα από το πώς δυνάμεις που χρησιμοποιούν χαμηλές τεχνολογίες, διαθέσιμες τεχνολογίες, εμπορικά διαθέσιμες, που δεν είναι όμως αυτές νέου τύπου, όπως είναι εμπορικά διαθέσιμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, φτηνοί αισθητήρες, φτηνά συστήματα ενέργειας και μια σειρά από άλλα, θα κονταροχτυπηθούν με αυτά τα υπερυψηλής τεχνολογίας, τα φετίχ, και τελικά ποιος θα νικήσει, λοιπόν, και ποιοι θα τα χρησιμοποιήσουν. Στην τελική έτσι, ανάλυση, σε τελική ανάλυση, η ουσία είναι ποιος θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον άλλον με μικρότερο κόστος. Γιατί όπως μας έγραψε και ο Πτέραρχος ο Νταβρής, οι πόλεμοι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει, ο πόλεμος είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, και τελικά ο πυρήνας της πολεμικής διαδικασίας είναι μπορώ εγώ να σε σκοτώσω και εσύ να μην με σκοτώσεις, και αυτό σε βάθος έτσι μιας κοινωνίας, πώς μπορώ εγώ να σε σκοτώσω φτηνότερα από ό,τι μπορείς να σκοτώσεις εσύ εμένα. Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα στον πυρήνα τους. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, υπερευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμός για την υποστήριξη.